Καλή σας ημέρα, κύριε Καρτσάκη. Καλημέρα, κύριε Βαρινάκη. Κύριε Καρτσάκη, χθες έχουμε πληροφορηθεί ήδη για μία επαφή που είχατε με τον προϊστάμενο του επιτελείου της Ελλάς, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Δασκαλάκη. Θίξατε το θέμα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού με έμφαση στα αλεξίσφαιρα και στα κράνη, τα οποία είτε λήγουν, είτε έχουν λήξει, είτε είναι παλιά και φθαρμένα. Ήταν αυτή η επαφή που είχατε ή συνοδεύτηκε και από άλλες συναντήσεις? Επισκέφθηκα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πριν από δύο μέρες. Έγινα σειρά επαφών με τον Επιτελάρχη της Ελλάδος, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτιού Ελλάδος, τον Κλαδάρχη Ανθρωπίνου Δυναμικού του Σώματος και την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Παπακώστα. Όσο αφορά για το κομμάτι του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έγινε συζήτηση και με τον επιτελάρχη τον κύριο Δασκαλάκη και με τον αρχηγό του σώματος, τον αντιστράτηγο τον κύριο Ανδρικόπουλο, όπου του θέσαμε τις σοβαρές ελλείψεις, ειδικά στα αλεξίσφαιρα, τα οποία ο τραταχτός αριθμός έχουν λήξει εδώ και κάποια έτη. Και τα υπόλοιπα λήγουν το τρέχον έτος. Εδώ και κάποια έτη, δηλαδή, φορούν οι αστυνομικοί λιγμένα αλεξίσφαιρα εδώ και χρόνια? Δηλαδή πόσα χρόνια? Υπάρχουν αλεξίσφαιρα που έχουν λήξει εδώ και 4-5 χρόνια, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή δεν υπάρχει και μεγάλος αριθμός, τα φορούν οι αστυνομικοί. Μάλιστα. Το οποίο, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει αμέσως, βέβαια, για την ασφάλειά τους, έτσι. Βέβαια, προκαλεί μια ανασφάλεια στους αστυνομικούς, οι οποίοι όταν επιλαμβάνονται σε σοβαρά περιστατικά δεν φέρουν τον εξοπλισμό τον απαραίτητο και τον προβλεπόμενο. Ο αποτέλεσμα σου προκαλεί μια ανησυχία. Αλεξίσφαιρο γυλαίκο λιγμένο σημαίνει ότι φαντάζομαι έχει υποστεί κάποια φθορά, άρα δεν μπορεί να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο το φοράει ο αστυνομικός. Άρα δεν προστατεύει όταν λήξει. Βέβαια, πάβει να προστατεύει, έτσι. Άρα μιλάμε για θέμα ακαιρεότητας σωματικής. Είναι ένα αναλώσιμο υλικό το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. Προσφέρει κάποια προστασία μικρή, αλλά όχι αυτή που θα πρέπει να έχει ένας αστυνομικός, καθώς το επάγγελμά του είναι επικίνδυνο. Προφανώς. Μάλιστα. Οπότε, λιγμένα αλεξίσφαιρα. Για τα κράνη? Για τα κράνη, μιλήσαμε για τα κράνη για τις δημιουργίες υποστήριξης, τα οποία είναι... Πέρα από το ότι έχουν πάθει φυσιολογικές φθορές, τα περισσότερα πλέον δεν κουμπώνουν στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους συναδέλφους, τα μεταφέραμε, το καταλάβανε και είπαν ότι άμεσα θα μας στείλουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να καλυφθεί όλο αυτό το θέμα. Γιατί κόστος μιλάμε? Υπάρχει μια εκτίμηση, δηλαδή, και για τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα και για τα κράνη, με βάση και τον αριθμό για τον οποίο υπάρχει ανάγκη. Γιατί κόστος μιλάμε? Περίπου να καλυφθεί μέρος αυτό, έτσι μια πρόχειρη εκτίμηση, είναι περίπου στα 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Καρτσάκη, κάποια στιγμή είχατε κάνει κάποια εκδήλωση στο Λασίθι προκειμένου να καλύψετε αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι ήταν πάνω στην απόγνωση, στην απογοήτευση, αφού δεν σας τα στέλνουν να τα αγοράσετε μόνοι σας. Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός της αστυνομίας δεν φτάνει να καλυφθεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Το έχουμε αναφέρει και στην κυβέρνηση πάρα πολλές φορές. Εφόσον δεν φτάνει, και εμείς σαν συνδικαλιστική ένωση, που μας νοιάζει η βελτίωση της υπηρεσιακής ζωής των κάθε συναδέλφων, προσπαθούμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καλύψουμε κάποια από τις ελλείψεις. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πολλές φορές οι ιδιώτες παίρνουν πρωτοβουλίες και βρίσκονται αρρωγή των προσπαθειών μας και μας βοηθάνε. Δεν είναι ιδανικός τρόπος, βέβαια, αλλά αφού δεν γίνεται αλλιώς, ας είναι και έτσι, να καλυφθούν οι ανάγκες. Μέχρι πότε περιμένετε? Υπάρχει δέσμευση χρονική για το μέχρι πότε θα σας στείλουν τον εξοπλισμό που χρειάζεστε? Μας είπαν στο άμεσο μέλλον. Αυτή ήταν η απάντησή τους, και όντως, δηλαδή, πιστεύουμε σε 1-1,5 μήνα ότι θα τα έχουν στείλει. Επίσης, με τη κυρία Υφυπουργό συζητήσαμε για το κομμάτι της ανέγερσης αστυνομικού μεγάρου στον Άγιο Νικόλαο. Καθώς ο βιοπά Αγίου Νικολάου μας έχει παραχωρήσει κάποιο οικόπεδο, και γίνονται τώρα οι διαδικασίες της αποδοχής δωρεάς από το αρχηγείο, όπου ο Υφυπουργός με ενέργειά της
ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αυτό τώρα πότε το βλέπετε να προχωράει? Καταλαβαίνω ότι οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές είναι χρονοβόρες, ωστόσο με δεδομένο ότι πλέον έχετε το οικόπεδο, από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, κάποια μελέτη για το νέο μέγαρο, να γίνει διαγωνισμός. Θα γίνει μελέτη. Χαιρόμαστε που ο Περιφερειάρχης, ο κ. Αρναουτάκης, είναι πρόθυμος να βοηθήσει όταν το οικόπεδο θα έρθει στα χέρια της αστυνομίας. Mm-hmm. Άρα θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια τη μελέτη? Είναι πρόθυμη στο να χρηματοδοτήσει. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε προϋπολογισμό μετά για την κατασκευή. Ναι. Νομίζω ότι το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας μπορεί να ανταπεξέλθει στην παρούσα φάση για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Άρα για το αστυνομικό μέγαρο, έτσι, αν υπολογίσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενδεχόμενα εμπόδια, κολλήματα κτλ., πότε το βλέπετε να γίνεται πραγματικότητα? Νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν σοβαρά κολλήματα, πιστεύω ότι μπορεί να μπει στον προϋπολογισμό του 2021. Α, μάλιστα. Οπότε άμεσα. Περίμενα, θα μου λέγατε ίσως καμία δεκαετία, να πάμε πολύ πίσω. Το βλέπετε για πολύ άμεσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κόλλημα, mm-hmm. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες επαφές. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε ήδη 2 χρόνια. Mm-hmm. Χαιρόμαστε που το έχει αγκαλιάσει η ηγεσία, η φυσική ηγεσία. Έχει δει ότι έχουμε θίξει ότι αυτή τη στιγμή στεγαζόμαστε σε κτίρια τα οποία δίνουμε ενίκιο, τα οποία δεν είναι διαμορφωμένα για αστυνομική χρήση. Mm-hmm. Επομένως, ο νομός Λασιθίου είναι από τους λίγους νομούς που δεν έχει δικό του αστυνομικό μέγαρο. Άρα φαίνεται ότι ήρθε η στιγμή να αποκτήσει και ο νομός Λασιθίου ένα αστυνομικό μέγαρο το οποίο θα προορίζεται εξ αρχής για τις ανάγκες της αστυνομίας. Ένα αστυνομικό μέγαρο που θα είναι ιδιόκτητο, άρα δεν θα χρειάζεται να ενοικιάζονται οι χώροι και κάθε μήνα να φεύγουν χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα όλα αυτά καλώς εχόντων των πραγμάτων σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε τους επιχειρηματίες του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου και κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρό της, τον κύριο Απατζίδη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, σε συνάντηση που είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν, ήταν πρόθυμοι και μάλιστα μας παραχωρήσαν ένα οικόπεδο 2,5 στρεμάτων. Μάλιστα. Επομένως, όλα ευνοϊκά και για αυτό το κομμάτι. Έγινε καθόλου αναφορά στις συναντήσεις σας για το θέμα της υποστελέχωσης, αυτό το διαχρονικό που τώρα εντείνεται και όλο το πρόβλημα με την καλοκαιρινή περίοδο? Αυτά τα θέματα τα είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Αρχηγό στην πρόσφατη του επίσκεψη στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχουμε λάβει κάποια ενίσχυση. Δυστυχώς η Κρήτη τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδικημένη από την ηγεσία και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο οι ελλείψεις να είναι τεράστιες. Τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχουμε πάρει κάποια ενίσχυση, έχουν καλυφθεί κάποια κενά, mm-hmm. όμως συνεχίζουν οι υπηρεσίες να δυσκολεύονται στο να βγάζουν περιπολίες έξω. Mm-hmm. Μάλιστα, επομένως κάτι νεότερο δεν έχουμε. Ελπιδοφόρα, mm-hmm. Τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα και υπολογίζουμε ότι στο τρέχον έτος θα λάβουν και όλοι οι νομοί της Κρήτης παραπάνω ενίσχυση. Μάλιστα, μέσα στο χρόνο λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Καρτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα νέα είναι καλά γενικώς και για τον εξοπλισμό και για το κτηριακό και για την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, έστω και μέχρι τέλος της χρονιάς. Μένει να δούμε πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.